υπάρχουν περιοχές της περιφέρειας του Λουγκάνσκ οι οποίες σύμφωνα με τις τοπικές πολιτοφυλακές περνούν υπό τον έλεγχό τους, απελευθερώνονται από τον Ουκρανικό στρατό, είναι ο όρος που χρησιμοποιούν. Είναι τουλάχιστον δύο τέτοια χωριά, το Σάστιε και η Στανίτσα. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει λοιπόν ότι θα έχουμε γενικότερα επιδίωξη των διοικήσεων των αυτοαποκαλούμενων λαϊκών δημοκρατιών να επιστρέψουν τον έλεγχό τους, να τον επαναφέρουν στα διοικητικά όρια που είχαν αυτές οι επαρχίες όταν ήταν ακόμη επί Σοβιετικής Ενώσεως κομμάτια της ενιαίας τότε Σοβιετικής Ένωσης και ενιαίας τότε Ουκρανίας. Θανάση, μία ακόμη είδηση είναι ότι έχουμε σοβαρές συνέπειες στο πιέσει στο ρούβλι και διακοπή των συνεδριάσεων στο χρηματιστήριο της Μόσχας. Ωστόσο ανακοινώνεται τώρα ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουν εδώ και μερικά λεπτά. Έγινε μια διακοπή μερικών ωρών και ξαναξεκίνησαν. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι η πορεία αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές ότι, όπως λέγαμε και το νωρίτερα σήμερα, ανεβαίνουν κάποτε και ταχύτατα οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Εικόνα έχεις από, από τη διακύμανση? Όχι, δεν έχω ποσοστά. Έχω απλώς τίτλους που προλαβαίνω να διαβάσω. Βλέπω μάλιστα και μία δήλωση, γιατί προφανώς είναι όλα δίκοπο μαχαίρι, όλες οι κυρώσεις. Βλέπω μία ανάλυση ενός Ρώσου αναλυτή σε σχέση με το δολάριο, ότι δεν θα είναι ειδηλιακά τα πράγματα, ειδικά όταν αυξηθούν οι οικονομικές πιέσεις και οι κυρώσεις προς την Ρωσία. Ναι. Υπό την έννοια, ακόμη και για αυτό που λέγατε πριν, αν κάποτε το Λονδίνο ήταν τόπος προσέλκυσης χρήματος από διάφορες περιοχές του κόσμου και κάποτε και μαύρου χρήματος, όπως αυτό των Ρώσων ολιγαρχών για παράδειγμα, το οποίο προσελκύθηκε χωρίς πολλούς ελέγχους, αλλά τώρα κρίνεται ότι είναι υποδέσμευση, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι και η Μόσχα θα μπορούσε πολύ σύντομα να μετατραπεί σε ένα τέτοιο κέντρο προσέλευσης και συγκέντρωσης διαφόρων πόρων από τον κόσμο, ειδικά από τις περιοχές εκείνες που θα αισθανθούν ότι απειλούνται πλέον στα δυτικά χρηματιστηριακά κέντρα, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία. Μαύρο χρήμα δηλαδή που θέλει να κρυφτεί πάντα υπάρχει. Επομένως, τίποτε δεν θα είναι μονοσήμαντο από εδώ και στο εξής, και έχω την αίσθηση ότι αυτό και πρέπει να το ζυγίσουν όλοι, αλλά και θα το έχουν ζυγίσει αυτοί που γνωρίζουν. Θανάση, έχεις εικόνα αν μέχρι στιγμής υπάρχουν ανθρώπινα θύματα, αν έχουμε τραυματίες ή πολύ περισσότερο νεκρούς σε κάποιες από τις... Δεν υπάρχει παραμικρή πληροφορία. Και για να είμαι ειλικρινής, εκφράζω και την έκπληξή μου, γιατί είναι λογικό και αναμενόμενο από την επίσημη κρατική προπαγάνδα, τη ρωσική, ή εφόσον έχουμε περάσει σε μια φάση πλέον πολεμικών ενεργειών, στρατιωτικών ενεργειών, όλα ελέγχονται αυτή τη στιγμή από κάποιο είδους στρατιωτική λογοκρισία ή τέλος τελικά εν τέλει υποτάσσονται σε αυτήν. Δεν υπάρχουν τέτοιες ειδήσεις στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αλλά μου προκαλεί εντύπωση γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες ειδήσεις και από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία υποτίθεται συνεργάζονται στενά με την κυβέρνηση της Ουκρανίας, έχουν πηγές, έχουν προσβάσει την Ουκρανία. Βλέπω δηλαδή μια περίεργη σύγχυση, μια σιωπή που δεν είμαι βέβαιος πώς πρέπει να εξηγηθεί. Μάλιστα. Θα φανταζόμουν ότι θα είχαμε ήδη μαρτυρίες ή ανακοινώσεις για κάποιον αριθμό θυμάτων. Αν αυτό σημαίνει ότι όντως είναι πολύ στοχευμένα τα χτυπήματα και δεν υπάρχουν ακόμη θύματα μεταξύ αμάχων, αυτό είναι το μόνο αισιόδοξο που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Αν αυτό σημαίνει ότι απλώς δεν ανακοινώνονται, να ευχηθούμε να είναι όσο γίνεται μικρότερος αυτός ο αριθμός των παράπλευρων απολειών.